Γεια χαρά σε όλου, το εδώ, με και θα είναι και κοιτάω τι δύο ερωτήσει, επεισόδιο μου 261 και για να πω το αστείο, 39 για τα 300. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και στο αυτό επεισόδιο με τα δικά σχόλιά σα και την αγάπη σα. Όπω θα να συμμετέχει, αυτή την ερώτησή του από κάτω. Βλέπω τα πάντα, απαντάω αμέσω γραπτό. Θα απαντηθεί και σε προηγούμενο βίντεο. Το jump track πάντα τρέχει, από κάτω υπάρχει, τα έχω πει πολλέ φορέ. Ανεβάστε και θα το ανεβάσω και μαθαίνετε και φτάσετε στο τελεία τι Σελίδα με όλε τι ερωτήσει πάμε για χίλιε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα σημερινά θέματα. Πρώτη ερώτηση. Το καλησπέρα και συγχαρητήρια για ένα ακόμα φοβερό επεισόδιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση μαζί με μια ερώτηση. Απάντηση. Το καλύτερο είναι να μάθει να κάνει τα πάντα μόνο σου ή μέχρι το σημείο που μπορεί. Όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνει κάτι μόνο σου, π.χ. να παίξει πνευτά ή να τραγουδήσει power metal, όπω λέω, Θοδωρή, απλά να πληρώσει. Μην χάνει χρόνο σε άτομα παρέ που ποτέ ότι θα μοιράσετε το κοινό όραμα. Καλύτερα να δαπανίσει χρόνο, να βγάλει χρήμα ώστε να μπορεί να πληρώσει κάποιον που θα σε βοηθήσει. Επίση, από τη στιγμή που δεν πληρώνει από τη μουσική, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο και να δώσει τσάμπα χρήματα για ακριβή παραγωγή ή να βρει τον πιο ακριβό τραγουδί κλπ. Μια χαρά τα λε. Ερώτηση τώρα. Είπε ότι κάνει mixes και θα ήθελα να ρωτήσω πότε πιστεύει ότι μπορεί κάποιο να λέει ότι είναι mixing engineer producer. Φανταστική ερώτηση. Καταρχά, τα λε όλα πολύ ωραία και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λε και προφανώ και εσύ συμφωνεί μαζί μου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εφόσον το κάνει κάτι ερασιτεχνικά, και όταν λέω ερασιτεχνικά, ενώ ότι δεν αποσκοπεί στο να κάνει μια καριέρα, να παρατήσει την καθημερινή σου δουλειά για να βγει να κάνει περιοδίε κλπ. Δεν το βλέπει σε μια επένδυση. Αλλά κάνει μουσική γιατί γουστάρεις, γιατί το αγαπά, γιατί περνά ωραία και για μένα είναι από τα ωραιότερα χόμπι μουσική. Είτε να ακού, είτε να δημιουργεί, είτε να παίζει ένα όργανο, τότε όντω δεν αξίζει να κάνεις υπερβολές. Δηλαδή, βλέπω και χομπίστες, θυμάμαι και στην Ελλάδα κάποτε, εδώ, Ελλάδα, ένα, στην ελληνική αγορά, ένα ωραίο project, progressive rock metal, δεν θέλω να το αναφέρω, καλύτερα, όποιος ξέρει θα καταλάβει ποιο εννοώ, το οποίο, ο οποίος άκουσε για ένα τρελό ποσό, που κάνει μια τρελάστια επένδυση, με τουλάχιστον πενταψήφιο νούμερο, δηλαδή άνω των 10.000, και το οποίο δεν έφερε πίσω τίποτα. Μπορεί με να, έκανε κάνει ντόρο, έτσι να λέγανε, Α, τι ωραίο, τέτοια ωραία μουσική, τι ωραία, αλλά δεν, Έτσι. Αν αυτά τα λεφτά είναι από το περίσευμά σου, κανένα πρόβλημα. Από το να τα φας, ε, στα pub play ή στο στοίχημα ή σε χαζομάρε, κάνε μουσική και δώσει και χαρά στον εαυτό σου και στον κόσμο που θα τα ακούσει. Έτσι. Αλλά από εκεί πέρα, για μένα πάνω με τον Άριστον. Από την άποψη ότι πρέπει να δώσει τόσο όσο. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να δώσει τόσα λεφτά όσα πιστεύει ότι θα σου δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Και θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει ένα ποσό, ένα threshold, ένα όριο, στο οποίο μετά από εκεί και πάνω, στο κάθε τι, αυτό δεν ισχύει μόνο στη μουσική, έτσι. Πληρώνει υπεραξία. Πρέπει αυτό να το καταλάβει ποιο είναι, και αυτό δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν σου λένε από εδώ και πέρα πληρώνει υπεραξία, αλλά πρέπει να κατα... αυτό να το βρει μόνο σου, ανάλογα με το τι κάνει και με το πού απευθύνεσαι, και να μην το ξεπεράσει. Γιατί μετά ξεφεύγει το ποσό. Έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί να βρει ένα καταπληκτικό τραγουδιστή, που να τραγουδάει σαν τον Bruce Dickinson και να έχει ακριβώ την ίδια φωνή. Να τον προσλάβει με 100 ευρώ το κομμάτι. Να τραγουδήσει και το κομμάτι να βγει τέλειο. Και να λε: Έχω έναν που τραγουδάει σαν τον Bruce Dickinson. Μπορεί όμω να έχει και τον ίδιο τον Bruce Dickinson να τραγουδήσει και να σου στοιχεί αντί για 100 ευρώ 10.000 ευρώ. Δηλαδή δεκάδε φορέ περισσότερα. Το αποτέλεσμα να είναι ακριβώ το ίδιο. Έτσι. Και ουσιαστικά τι πληρώνει. Πληρώνει υπεραξία. Πληρώνει το όνομα, και ουσιαστικά επειδή το προϊόν θα είναι πανεφερέ, γιατί μιλάμε, υποθετικά δεν μιλάω τώρα έτσι, για δύο παρόμοια προϊόντα, γιατί θα καταλάβουμε έτσι, γεμάτο το YouTube είναι από Bruce Dickinson Look likes από άτομα που τραγουδάνε σαν τον Ζουντά Πριν, που τραγουδάνε σαν τον Elton John, που τραγουδάνε σαν τη Μαρέα Κάρι. Έτσι, γεμάτο. Το θέμα είναι ότι εκεί τι πληρώνει, την υπεραξία. Και ελπίζει ότι θα σε προωθήσει ο ίδιο ο καλλιτέχνη, ανεβάζοντα τα social media του για να σε μάθει ο κόσμο. Αυτό πληρώνει ουσιαστικά. Αυτή είναι η υπεραξία. Δεν πληρώνει τόσο τη φωνή σαν φωνή, που είναι καλή, αλλά πληρώνει και αυτό το τόξα που θα σου δώσει. Το θέμα είναι να καταλάβει μέχρι πού πάει αυτό, έτσι, μέχρι πού έχει συμφέρον για σένα και μέχρι πού η τσέπη σου φτάνει, για να, μπορείς να το χρηματοδοτήσεις. Έτσι. Και φορές, ε, μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Και πολλέ φορέ μπορεί να έχει και το ίδιο ακριβώ αποτέλεσμα εμπορικά, είτε εδώ στι 10 είτε 100. Γιατί πολύ απλά μπορεί να μην ασχοληθεί κανένα. Γιατί το να ακούσει κάποιο ένα τραγούδι σε αυτόν τον ωκεανό μουσική, υπερπροσφορά μουσική, είναι. Πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει. Ακόμα και αν έχει μια τέτοια μεγάλη φίρμα μέσα. Γιατί ο κόσμο δεν έχει χρόνο να ακούσει μουσική, ακούει επιφανειακά, επιδερμικά και δεν μπαίνει ποτέ σε βάθο. Και περισσότερο θα ακούσει τι θα του προτείνει ο αλγόριθμο παρά θα κάτσει ο ίδιο να ψάξει. Και εκείνο το πρόβλημα, έτσι. Και ίσω τελικά είναι καλύτερα από το να δώσει λεφτά για παραγωγή, να δώσει λεφτά για το promotion, για να βγαίνει σε playlists να σε postάρουν να σε προτείνει ο αλγόριθμο κλπ. Και, λοιπά, και, λοιπά. και υπάρχουν διάφορα κολπάκια έτσι, που και εκεί θέλει πολύ προσοχή. Αλλά σε αυτό λοιπόν συμφωνούμε. Τώρα, κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση. Λε, επειδή είπε ότι κάνει mixes και θα ήθελα να ρωτήσω πότε πιστεύει ότι μπορεί κάποιο να λέει ότι είναι mixing engineer. Καταρχά, το να είσαι mixing engineer και producer είναι κάτι στον αέρα. Τι θέλω να πω. Ξέρω άτομα τα οποία π.χ. σπουδάζουν στι γνωστέ εδώ σχολέ, η ΕΚΤΑΔΕ, την ΤΑΔΕ σχολή που είναι στο Μοσκάτο κλπ. οι οποίοι δεν ξέρουν τι του γίνεται. Είναι άσχετοι. Γιατί, γιατί πολύ απλά δεν ασχολούνται. Δεν φταίνε οι σχολέ γι' αυτό. Έτσι. Φταίνε οι ίδιοι. Γιατί πολύ απλά δεν ασχολούνται. Το να πει ότι θα μάθω να μιξάρω, θα μάθω να γίνω παραγωγό, δεν σπουδάζεται, φίλοι μου. Σα το λέω με σιγουριά. Δεν θυμώ ότι θα πα σε μια σχολή και θα μάθει. Απλά θα πα σε μια σχολή και θα σου δώσουν το έναυσμα για να μπορεί μετά να ασχοληθεί μόνο σου. Και αυτό σα το λέω από άτομα τα οποία γνωρίζω προσωπικά που σπουδάσανε σε τέτοιε σχολέ. Στο ΙΕΚΤΑΔΕ, ξέρετε αυτό που είναι εκεί στη Βικτόρια, το άλλο που είναι. τι γνωστέ σχολέ έτσι, που έχουν σχολέ σχοληψίε που είναι στην Ελλάδα και γνωστέ. Και μου λέγανε το εξή: Μου λέει ότι μέσα στην τάξη ήμασταν 30 ατομα δυο 2-3 μου λέει και αξίζανε. Οι υπόλοιποι που μου λένε ήταν τη πλάκα. Και απλά πήγαιναν εκεί για την αναβολή, είτε για να ξεκινάμε τι, τι κάνει, η χολή τη Παύλα DJ. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν ασχολούθηκαν ποτέ. Δεν είχαν καν υπολογιστή σπίτι του και ασχολούθηκαν μόνο μέσα στη σχολή που κάναν τι εργασίε. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μαθαίνεται έτσι. Για να μάθει το software καλά και να το πει στα δάχτυλά σου Θέλει πολύ χρόνο να μάθει τα shortcuts, να μάθει που το κάθε μενού, να μάθει την κάθε λειτουργία του κάθε μενού, να ξέρει τα πάντα, πώ να κάνει quantize, πώ να κάνει copy paste, να ξέρει μουσική. Το να γίνει παραγωγό δεν είναι αρκεί ότι απλά πατάω τα μπιμπλίκια και ξέρω να χρησιμοποιώ τον compressor και τον κολλάζερ. Χρειάζεται αισθητική, χρειάζεται να ξέρει να, να ακού μουσική. Έτσι. Το να μιξάρει δεν σημαίνει ότι βάζω στα τάδε την πίτη την κυθάρα, τάδε την τον μπάσο, βάζω τον compressor στο τόσο τη βάζω τόσο delay, τόσο και έγινε. Δεν πάει. Κάθε project είναι ξεχωριστό, ούτε μπορεί να δουλεύει με templates. Ότι θα έχω ένα template και template εννοώ ένα τιματζίδικο setting στο project μου. Πετά το drums, πετά το πετά τη φωνή, πετά το key και θα ακούγεται καλά. Δεν πάει έτσι. Είναι πάρα πολλέ οι παράμετροι για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν για να, γίνεις, για να πιστεύεις ότι έχει γίνει mixing engineer και προλογική πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Και ε, για να πεί ότι θα το κάνω μόνο μου, για μένα ποιο είναι το, το όριο. Είναι ότι αν το δίνει σε κάποιον να πληρώσει κάποιον επαγγελματία αυτό που θα έκανε. Θα ήταν πολύ πολύ καλύτερο αυτό που κάνει εσύ. Άμα ήταν πολύ πολύ καλύτερο, τότε ακόμα δεν είσαι έτοιμο. Αν είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή ένα 5-10%, τότε είσαι έτοιμο. Και δεν αξίζει να δώσει αυτά παραπάνω λεφτά, να το κάνει εγώ άλλο, γιατί πολύ απλά είσαι αρκετά ικανό για να το κάνει μόνο σου. Και θα βελτιώνει την πορεία. Μόνο έτσι μαθαίνει τη δουλειά. Θα σα μίσω και ειλικρινά. Στην Αγγλία που σπούδαζα, είχα μάθημα Studio Techniques, και μέσα στο course, κανονικά στα τρία χρόνια, όπου κάναμε Cubase, τότε μας μαθαίνανε Cubase ε... σας πάραγανε το Cubase, έτσι μιλάμε τώρα εποχές 1999-2000 όπου τα project τα πηγαίναμε σε κάτι zip drives, δισκέτες, κάτι τέτοιες <laughs> <Έτσι>. <laughs> οι νέοι ούτε καν ξέρετε τι είναι, το πιο πιθανό έτσι. και δεν υπήρχαν τότε πιθα... οι κάρτες ήχου, ούτε καν δεν υπήρχαν USB κάρτες ήχου είχαμε κάτι κάρτες που τις συνέδε με καλώδιο, με PCI slot στο motherboard Θυμάμαι είχα αυτή την Emodio 44 με την οποία ηχογραφούσα. Ωραίε εποχέ. Και ε, τα πράγματα ήταν σαν σπάργανα και έμαθα σπαταλώντα εκατοντάδε για να μην πω χιλιάδε εκατόρε. Και έμαθα και ξανά και ξανά. Και οι υπολογιστέ δεν είναι από σήμερα, έτσι. Δηλαδή έγραφε 7-8 audio κανάλια, πάτα εσπλέι back και έπαιζε τσοπ τσοπ τσοπ. Δεν τα έπαιζε μαζί εμένα γιατί δεν αντέχει υπολογιστή. Έτσι μιλάμε για. Ένα γίγα ραμ να έχει υπολογιστή τότε έτσι, 512 KB RAM, κάτι τέτοιο. MB RAM, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για εποχέ 99-2001 που η τεχνολογία δεν υπήρχε. Ούτε και YouTube υπήρχε να μαθαίνει να βλέπει tutorials. Οπότε μάθανε του κασίδι το κεφάλι. Τον είχα αγοράσει και ένα βιβλίο ένα, στα ελληνικά, ένα τέτοιο ε, κομμάτι και έλεγε Μάθε το Cubase. Και το πέρασε σελίδα σελίδα, έλεγα και το πρόγραμμα και σιγά σιγά μάθαινα. Και έτσι έμαθα. Και έτσι έκανα και τα δύο πρώτα μου album και έτσι έμαθα και μετά να κάνω και για άλλου. Και κάθε φορά που έκανα, θυμάμαι ένα project, μάθανε και κάτι καινούριο. Γιατί κάθε δουλειά ήταν διαφορετική. Αλλιώ τραγουδούσε ο ένα τραγουδιστή, άρα έπρεπε να το αντιμετωπίσει αλλιώ, με άλλο μικρόφωνο, αλλού ήθελε δυναμικό, αλλού ήθελε πυκνοτικό. Άλλο γκάριζε όταν τραγουδούσε, οπότε έπρεπε να του αλλάξω την τεχνική, πόσο κοντά ήταν το μικρόφωνο. Άλλο τραγουδούσε διαφορετικά και γενικώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εκεί έμαθα ότι πρέπει να βάζουμε λιγότερο distortion στι κιθάρες, Γιατί παλιά τη λέγαμε, βάλε τσίτα distortion εκεί να δεν πάει έτσι. Και άλλα πολλά πράγματα που τα μαθαίνει στην πράξη. Οπότε για να πει ότι έχω γίνει mixing engineer και producer, ούτε θα πα να σπουδάσει, θα πα ένα πτυχίο, θα βγει από την τάδε σχολή και θα πει ότι είμαι. σα-ίσα. -ίσα, το αντίθετο, θέλει πολύ χρόνο για να μάθει. Αφενό και αφετέρου, ακόμα και ένα που είναι αυτοδίδακτο, πάλι πρέπει να φάει πολλέ, πολλέ, πολλέ ώρε για να πει ότι θα κάνει κάτι που θα έχει να ακούγεται καλά και θα μπορεί μετά να βρει και πελατεία για να τον πληρώνει και να κάνει δουλειά. Αυτό πάω η εποχή που ζούμε είναι καλύτερη. Αν ότι τα software που βγαίνουν είναι πολύ εξελιγμένα, έχουν πάνω πολλέ έτοιμε λειτουργίε οι οποίε βοηθάνε και οι υπολογιστέ επίση είναι πάρα πολύ δυνατοί για να μπορούν να αντέχουν πολλά, πολλά δεκάδε, μπορεί και εκατοντάδε κανάλια, βίε του instruments κλπ. Και, και γενικώ τα πράγματα είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα σήμερα. Αγαπητέ μου Θοδωρή, σε ευχαριστούμε όλοι σίγουρα από καρδιά για τα υπέροχα βίντεο και τον χρόνο που διαθέτει και μα βοηθά πάρα πολύ. Φάρα παρακαλώ. Μετά από τόσα επεισόδια, θα ήθελα να σα ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου. Παίζω χρόνια και θάρα, σοβαρή καθημερινή ανασχόληση τη με 4 περίπου ώρε καθημερινά. Ασκήσει θεωρία κλπ. Άρα, αντιμετωπίζω όμω ένα θέμα που είμαι σίγουρο ότι μπορεί να βοηθήσει. Παρόλο που κάνω καθημερινά προθέρμανση stretching και έχω ακόμα και μηχάνημα ενδυνάμωση δακτύλων τύπου νταντάριο που το χρησιμοποιώ κατά κόρον, νιώθω ότι κουράζομαι αρκετά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα παίξήματο. Έχει κάποιε συμβουλέ επάνω στο θέμα. Ελπίζω να μην λοιπόν, είναι κάπω χαζή ερώτηση και σε κουράζω. Εύχομαι υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο από καρδιά. Φοβερό είσαι. Ευχαριστώ. Α, αυτό το νταντάριο που λε, το είχα και εγώ. Είναι μουφα. Δεν θα σε βοηθήσει, πίστεψέ με. Και δεν θέλουμε εδώ ένα μας να δάχτυλα μα να δυναμώσουν και σε βοηθήσει κάτι, κάτι τανάλιε που έχουν στα γυμναστήρια σφίχτε για, για να. Για να, γυμναστείτε οι πάπια και να κάνουν έτσι και να του πετάγετε. Έτσι. Καμία σχέση. Δεν θέλουμε να τα δαχτυλάμε δυνατά. Θέλουμε να είναι όσο χρειάζεται, ευέλικτα και όταν πα πα να είμαστε χαλαροί. Δεν θέλουμε να φυγκόμαστε. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. Δεν ξέρω αν κάνει μήπω είναι και επικίνδυνο. Οπότε πρόσεξα το. Πάμε τώρα στην ερώτηση που λε: Που είναι πολύ φοβερή ερώτηση και δεν είναι καθόλου χαζή. Καταρχά, αυτό που λε είναι πολύ συνηθισμένο. Το παθαίνουν πάρα πολύ. Κουράζονται. Λοιπόν, και, που, και κουραζόμουν και εγώ. Έχω βρει λοιπόν το κόλπο. Το κόλπο λοιπόν ποιο είναι. Κάτσε και μέτρα, και αυτό θα πω είναι καθαρά αθλητισμό. Κάτσε και μέτρα λοιπόν στα πόσα δευτερόλεπτα κουράεσαι, κάνοντα τι. Ενώ ότι είναι διαφορετικό να παίζω το master of puppets όλα κάτω. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα που το ξέρετε όλοι. Στο 80 BPM και θα κουραστώ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παίζοντά το. παίξτε λοιπόν το Master Puppets στο 80 BPM επί 1 λεπτό. Μετά παίξει το Master Puppets επί 1 λεπτό στο 90 BPM. Πάίξε το Master Puppets όλα κάτω στο 100 BPM. το στο 105 BPM που εκείνο και το τελικό. Έτσι. 10, 105. τα κατά, το. Και κάθε μέρα μετά προσπάθησε να ανεβαίνει ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να ακούγεται από χαζό ή να ακούγεται τίποτα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ένα δευτερόλεπτο την ημέρα να ανεβαίνει, σε 60 μέρε θα το έχει ανεβάσει ένα λεπτό. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν θα κουράζει πια. Γιατί το χέρι συνηθίζει στην όλη αυτή τη διαδικασία να γυμνάζεται, να παίζει, να παίζει, να παίζει και να γίνεται πιο δυνατό. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για τέχνη, μιλάμε για καθαρά γυμναστική. Αυτό ισχύει μετά και θε να κάνει sweep. Πάρε ένα sweep pattern και κάτω επί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο tempo και σημείωνε. Εγώ αυτό κάνω, δηλαδή όταν μελετάω, έχω δύο τρόπου μελέτης. Είτε να παίζω μικρά fragments, patterns, σε συγκεκριμένε ταχύτητες για να μπορώ να ανεβάσω ταχύτητά μου, να πω 200, 220, 240, 250, 316. Παίζω και τέτοια. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο, έτσι. Και μετά έχω και άλλα leak τα οποία τα χρησιμοποιώ για εντοχή. Δηλαδή έχω ένα leak, το οποίο θα το παίξω στο 180 και βάζω χρόνο στο, με, βάζω στο που έχω. Ο που έχω είναι πολύ ωραίο, σου μετρονό, μετρονόμο έτσι λέγεται. Ο οποίο όταν πατάς κλικ, δεν σου κάνει μόνο κλικ και σου δίνει το tempo αλλά σου δίνει και για πόσα δευτερόλεπτα παίζει. Οπότε λέω, θα παίξω αυτό το leak στο 180 10 τέκτα συνεχόμενα χωρί να πάρω ούτε ανάσα αναπνοή διάλειμμα να κάνω για ένα λεπτό. Συνέχεια, τα κατακατακατακατακατακατα, παίζω πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω και σταματάω στο ένα λεπτό. Τσουπ, το έκανα. Τα κατάφερα ωραία. Την άλλη μέρα ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο. 60 δευτερόλεπτα. Την άλλη μέρα 62 δευτερόλεπτα. Την άλλη μέρα 63. Και σιγά σιγά το χτίζω. Και έτσι, γυμνάζοντα την ταχύτητά σου, γυμνάζει και την αντοχή σου. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δοκίμασε αυτό το πράγμα. Ενώ ότι πιο πριν θα κάνει καλό ζέσταμα κλπ. Και, λοιπά. και μελέτα στοχευμένα. Δηλαδή, βλέπει τι σε κουράζει. Δηλαδή, δεν μπορώ να σε κουράζω τα πάντα το ίδιο. Έτσι. είναι άλλο τα παίζω legato άλλο τα παίζω alternate, ο άλλο τα παίζω όλα κάτω, άλλο τα κάνω strumming, άλλο τα παίζω μπαρέ. Δηλαδή, όταν παίζει μπαρέ, με κόρτα μπαρέδάκια, με, ακουστική, στο πόσο κουράζεσαι. Έτσι. Ξ, να, μάθε για να μπορεί να. Έτσι. Είναι όπω πατά στον δρόμο. Λε, για να πάω από εδώ εκεί, μετά τα 100 μέτρα αρχίζω και λαχανιάζω. Ωραία. Τι κάνει γι' αυτό λοιπόν. Την άλλη μέρα κάτω 51 μέτρα. Την άλλη μέρα κάτω 52 μέτρα. Έστω και ένα μέτρο την ημέρα. Πίστευα, αν το πα έτσι, όσο και να ακούγεται λίγο, έχει σίγουρα αποτέλεσμα. Αυτό έχω να σου προτείνω. Και αυτό βέβαια απαιτεί skills οργανωτικά. Δεν μπορεί να το κάνει καθένα. Υπάρχει κόσμο που μελετάει πολύ ατσούμπαλα, που δεν ξέρει πώ να μελετήσει. Απλά βάζει και παίζει ό,τι να είναι. Ή δεν κάνει καν ζέσταμα, όπω λες εσύ πολύ σωστά, ότι κάνει και στρέτσει, κάνει και ζέσταμα και ειδικέ ασκήσει κλπ. Και, υπάρχει κόσμο που δεν, μετρά, δεν παίζει με τον Οπότε δεν μπορεί να ξέρει με νούμερα την πρόοδο του. Παίζει απλά τραγούδια ή βάζει ένα μπάκιτρα και παίζει απάνω. Παίζοντα τα ίδια και τα ίδια λέξει τη ίδια κλίμακε. Και έτσι αυτό δεν φαίνει πρόοδο. Είναι καλό γιατί παίζει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό όσον αφορά την πρόοδο σου. Έτσι. Οπότε, κάνε αυτό που κάνει και κάτσε και σημείωνε. Φτιάξε ένα νότπα στον υπολογιστή σου ή σε ένα κομμάτι χαρτί και γράφει κάθε μέρα και έτσι προσπάθησε να το χτίσει μένα με τη μέρα. Και βάλε ένα ορίζοντα εξάμεινο και πίστεψέ με, 6 μήνε είναι πάρα πολύ, μιλάμε για 180 μέρε. Έτσι, ένα δευτερόλεπτο την ημέρα να το ανεβάζει, 180 δευτερόλεπτα 3 λεπτά. Το να μπορεί να παίξει κάτι στα όρια σου επί 3 λεπτά είναι ασύλληπτο. Όποια και είναι τα ωριά σου. Έτσι. Και αυτό μετά θα μπορεί να το μεγαλώνει και να το μεγαλώνει. Και όχι μόνο θα βελτιώνεσαι από θέματα χύτητα ή από θέμα τοχής, θα γίνει και πιο καθαρό. Γιατί τα χέρια συνηθίζουν. Έτσι. Αυτό δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. και ένα άλλο κολπάκι μπορεί να κάνει. Μπορεί να, να έχει μια κιθάρα με ένα νούμερο χορδέ πιο πάνω. Δηλαδή παίζει ότι παίζει με νιάρε. Αν έχει μια δεύτερη κιθάρα εύκαιρη, βάζει τι δεκάρε και παίξει ακριβώ τα ίδια με δεκάρε. Όχι υπερβολέ, έτσι κάτι που βάζουμε εδώ δεκάδε και δεκατρίδε χρόνια κλπ. Δεκάδε ήταν μόνο πάνω, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο σκληρέ. Οπότε μετά όταν πάνε να παίξει με τι εννιάρε, θα αισθάνεσαι λίγο πιο άνετα. Έτσι φαντάζομαι ότι πάτα στον δρόμο και βάζει τα πόδια σε αυτά τα κάτι βαρύδια γύρω από τον Αστράγαλο εκεί στα... στι γάμπε. Ε, όταν μετά τα βγάλει, θα αισθάνεσαι πιο ανάλαφα τα πόδια σου γιατί έχει συνηθίσει το βάρο. Έτσι και εδώ παίζοντα με, με τέτοιε χορδέ πιο παχέ, θα είναι μετά πιο εύκολο στην πένα σου, στον δρόμο που αγγίζει κλπ. Δοκίμασα όλα αυτά και θα σε βοηθήσουν να εξασκήσει την αντοχή σου, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό <συμίλω> ήταν το σημερινό σα επεισόδιο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να σα άρεσε να βρήκατε διασκεδαστικέ, εκπαιδευτικέ, να μάθετε κάτι για να το μην... πιο μην... μην... σημαντικό. Να μαθαίνουν πράγματα, να περνάμε ωραία με αυτή τη σειρά. Ε, τη μέρα, όπω λέω κάθε φορά, γιατί είναι σημαντικό και δεν ξαναγυρίζει η μέρα. Να περνάτε καλά, τα λέμε στον επόμενο. Σα ευχαριστώ.